Ο κορονοϊός συνεχίζει να ταλαιπωρεί την Σούπερ Λίγκα. Και αυτό γιατί ακόμα δύο αναμετρήσεις αναβλήθηκαν μετά αυτές του Άρη με τον Ατρόμητο και του Πανετολικού με τη Λαμία. Ο λόγος για το παιχνίδι ανάμεσα στον Ιωνικό και τον Απόλλωνα Σμύρνης με τους φιλοξενούμενους να έχουν ήδη 10 κρούσματα, ενώ κρούσματα τα οποία υπάρχουν και στον ΠΑΟΚ ήταν ικανά για να φέρουν τη διακοπή στο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πέρα από το Σαββατιάτικο Όφι Πας Γιάννενα, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις του Βόλου με τον Παναθηναϊκό, αλλά βεβαίως και του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, το καλό νέο για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι πως οι Ρούμπεν Πέρετ και Χατζηγιοβάνης επιστρέφουν. Το κακό όμως έχει να κάνει με τον Χουάν Καρ, ο οποίος τραυματίστηκε από σκαριά του Μάνου στην αναμέτρηση κοντρα στον Άρη και θα μείνει εκτός αποστολής. Όσον αφορά στον Ολυμπιακό, τα τελευταία τεστ δεν έδειξαν νέα προβλήματα με τον κορονοϊό, εκτός βεβαίως συγκλονιστικού απρόπτου, θα επιστρέψουν οι Κένι Λαλά και Ρόνι Λόπεζ σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. Σκοπεύει να πει ξανά αυτό που λέει πάντα, το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και ακόμα δεν έχει κρυθεί τίποτα. Μπορείς να χάσεις βαθμούς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, ανά πάσα στιγμή. Την περασμένη φορά παίξαμε σε ένα γήπεδο που δεν περιμέναμε και δεν είχαμε προβλέψει. Δεν σκοπεύαμε φυσικά να χάσουμε βαθμούς. Όμως το ποδόσφαιρο αυτό μπορεί να συμβεί. Μπορείς να παίξεις απέναντι σε οποιονδήποτε και να χάσεις βαθμούς απέναντι σε οποιονδήποτε. Είναι πολύ νωρίς λοιπόν ακόμα για να λέμε ότι, ότι έχουμε κατακτήσει το οτιδήποτε. Και έτσι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να το ξεπεράσουμε, να αναλύσουμε πολύ καλά τι συνέβη, να δούμε τι έφταξε και στη συνέχεια να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι την Κυριακή, να επιστρέψουμε στις νίκες παίρνοντας βαθμούς. Απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο μπορείς να χάσεις βαθμούς, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Ξεκινώντας μάλιστα από την Κυριακή που παίζουμε με τον Αστέρα, που είναι μια ομάδα με πάρα πολύ ποιοτικούς παίχτες και σίγουρα που θα μας δυσκολέψει και με την ποιότητα που έχει. Τέλος. Μετά από 10 χρόνια, ο Κρις Κόλμαν επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Super League 1. Και αυτό γιατί θα φορέσει την φόρμα του Ατρόμητου. Θυμίζουμε ότι σεζόν 10-11 ο Κρις Κόλμαν είχε βρεθεί για 6 μήνες στον πάγκο της Λάρισας, όταν αυτή όμως αγωνιζόταν στην Super League 2.